Η Αγρέλη. Σακελαρίου. Ντόστι. Η Σαρή κοντά στο καλάθι πάνε σε βοήθεια. Η Σαρή θα γυρίσει όμως και θα σκοράρει. Να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι η Σαρή. Προσποιηθεί η Σαρή, πάει κοντά στο καλάθι. Βγάζει έξω η Σακελαρίου, διστάζει. Μπέγια. Ζάκο γυρνά, σουτάρει με ταμπλό και ευστοχή. Μπαλτζή βρει χώρο, βρει διάδρομο, να ευστοχήσει. 26-27-7. Πάσα στην Αγρέλη. Εκείνη σκοράρει. Πάσα στην Ντόστη, είναι μόνη της σε καταναστάση. Ωραία η συνεργασία και η Αγρέλη θα κάνει το 38-20. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε εχθές το Final Four του πρωταθλήματος στο Δεκανήσου. Με τον Ηρακλή 2000 αναδεικνύεται πρωταθλητής στο Δεκανήσου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Και πλέον οι αθλητές του Ηρακλή θα εκπροσωπήσουν στην ΤΕΟΚ του Δεκανήσου στην εκλογική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Το δεσινό μεγάλο τελικό του Final Four, ο οποίος και διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο της ΚΟ στις 3 και 4 Ιουλίου, επιβλήθηκε του Γάση Αλισσός με 46-22. Η ομάδα του Αποστόλη Γεσέμι βεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στο φετινό πρωτάθλημα των κορασίτων και κατέκτησε έτσι άνετα και αίτητη το πρωτάθλημα στα Δωδεκάνησα. Κατά την απονομή των μεταλλίων, στις συμμετέχουσες αθλήτριες αλλά και του κυπέλου του πρωταθλήματος στις πρωταθλήτριες, το παρόν έδωσε από πλευράς δημοτικής αρχής ο δήμαρχος της ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος και απένειμε τα συγχαρητήρια στις νεαρές αθλήτριες για την επιτυχία τους και απέδωσε στο τέλος τα αναμνηστικά διπλώματα. Φινάλε! Ο Ηρακλής 2000 είναι ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου σε επίπεδο κορασίδων. Η ομάδα του Αποστόλη Γιασεμί απόλυτα δίκαια. Είναι η ομάδα η οποία τερματίζει στην πρώτη θέση. Σαρή και Αγρέλη να έρθουν για να σηκώσουν την κούπα. Γιώργη